Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Ελπίζω να ακούγομαι. Η Ελληνική Επανάσταση, κατά τη γνώμη μου, γνώμη ανθρώπου που μελετά δεκαετίες τις πηγές, τα ντοκουμέντα, η Ελληνική Επανάσταση έχει τύχη παρερμηνίας, πολλών παρερμηνιών. Στο παρελθόν έχουν εκφραστεί για την Ελληνική Επανάσταση απόψεις που είναι εντελώς αντίθετες στην πραγματικότητα, όπως αυτή προκύπτει από τα ντοκουμέντα της εποχής, από τις πηγές. Ας πούμε, η ερμηνεία του Κορδάτου για τον ταξικό χαρακτήρα της Επανάστασης έχει πλέον καταρριφθεί πλήρως, διότι από τη στιγμή που το σύνολο της δημογεροντίας του υπόδουλου ελληνισμού, εκατοντάδες ιερείς, άνω των 100 αρχιερέων, οι εφοπλιστές, δηλαδή όλη η θήνουσα τάξη συμμετείχε ενσώματι στην Επανάσταση μαζί με τον λαό και τους οπλαρχηγούς. Αυτό σημαίνει ότι η Επανάσταση είχε διαταξικό και εθνικό χαρακτήρα και όχι ταξικό. Αυτά έχουν αποδειχθεί από τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, από τους ερευνητές και από τις στατιστικές. Μια άλλη παρερμηνία για την Ελληνική Επανάσταση είναι ότι υπήρξε αντανάκλαση της Γαλλικής Επανάστασης. Μα η Γαλλική Επανάσταση ήταν μια κοινωνική επανάσταση, ήταν η επανάσταση των αστών εναντίον της φεουδαρχίας και της μοναρχίας, ενώ η Ελληνική Επανάσταση ήταν μια εθνική επανάσταση ενός υπόδουλου έθνους εναντίον ενός αλλογενούς κατακτητού. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Άλλωστε, εάν η Ελληνική Επανάσταση ήταν αντανάκλαση της Γαλλικής, τι ήταν τότε τα ορλοφικά που συνέβησαν 20 χρόνια πριν τη Γαλλική Επανάσταση? Τι ήταν όλες οι επαναστάσεις, όλα τα επαναστατικά κινήματα που εμφανίστηκαν στον ελληνικό χώρο αμέσως μετά την άλωση? Η Επανάσταση, επομένως, δεν ήταν αντανάκλαση καμίας ξένης πολιτικής και ιδεολογικής εξέλιξης. Ήταν αυτοφυές κίνημα για την ελευθέρωση των Ελλήνων από τον υπόδειλο κατακτήτη, των Ελλήνων που ήξεραν πολύ καλά ποιοι είναι, γνώρισαν το παρελθόν τους, την ιστορία τους, και προέβησαν σε αυτό το εγχείρημα, το τιτάνιο εγχείρημα, για να ξαναβρούν την ελευθερία τους που την είχαν χάσει. Μια άλλη ανοησία η οποία εκπέμπεται ακόμη και από επίσημα χείλη είναι ότι το ελληνικό έθνος είναι δημιούργημα της Ελληνικής Επανάστασης. Δεν θα μείνω πολύ σε αυτό. Είναι καταφανές ότι αν δεν υπήρχε ελληνικό έθνος, δεν θα υπήρχε και Επανάσταση. Διότι αν δεν υπήρχε ελληνικό έθνος, τότε ποιος έκανε την Επανάσταση και για ποιο λόγο? Θέλω να έρθω σε ένα ενδιαφέρον σημείο που είναι το εξής. Η Επανάσταση υπήρξε ένα γεγονός που σήμερα στον Μέσο Έλληνα έχει προσλάβει ένα σχήμα. Ποια είναι αυτή η σχηματοποίηση της Ελληνικής Επανάστασης στο μέσο νεοελληνικό εγκέφαλο? Είναι το σχήμα Νικηφόρα περίοδος 1821-1824, Εμφύλιος πόλεμος 1824, επέμβαση του Ιμπραήμ 1825-1826-1827, καταστολή της Επανάστασης από τον Ιμπραήμ, Ναβαρίνο 1828 Οκτώβριος και Ελληνική Ανεξαρτησία. Με πολύ σύντομο τρόπο θα σας δείξω ότι αυτό το σχήμα στερείται ή ασδήποτε επαφής με την πραγματικότητα. Και στη συνέχεια θα αναφερθώ στην αιτία που κατά τη γνώμη μου έχει επιβληθεί αυτό το σχήμα. Πράγματι, η πρώτη περίοδος της Επανάστασης από τον Μάρτιο του 1821 μέχρι, ας πούμε, το τέλος του 1823 είναι μια περίοδος κατά την οποία οι Τούρκοι ιτώνται σε όλα τα πεδία των μαχών. Άλλωστε, οι ίδιοι οι Τούρκοι, ιστορικοί, που να μου επιτρέψετε να σας πω ότι η Τουρκία έχει σοβαρούς ιστορικούς. Οι ίδιοι οι Τούρκοι ιστορικοί, λοιπόν, θεωρούν ότι το πρώτο διάστημα η Επανάσταση είναι ένας ξεκάθαρος ελληνοτουρκικός πόλεμος και η Ελλάδα κατησχύει και συντρίβει την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στην Τριπολιτσά, στα Δερβενάκια, στο Βαλτέτσι, στη Ρούμελη, στη Θάλασσα, έτσι, τον Άφλιο του 1800, στο τέλος του 1822. Έτσι, είναι λοιπόν ένας πόλεμος διμερής. Οι Έλληνες νικούν. Η παρερμηνία αρχίζει από την παρέμβαση του Ιμπραήμ. Ο Ιμπραήμ έρχεται στην Πελοπόννησο τον τέλος Ιανουαρίου του 1825.
Το σχήμα που έχουμε στο μυαλό μας είναι καταρχήν ότι ο Ιμπραήμ παρενεύει για να διασώσει τον Σουλτάνο από την συντριβή. Η πραγματικότητα είναι ότι ο Μοχάμετ Άλι, ο πατέρας του Ιμπραήμ και κυβερνήτης της Οθωμανικής Αιγύπτου, έστειλε τον Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο για να κατασύλει την Επανάσταση με μοναδικό στόχο στη συνέχεια ο Ιμπραήμ να προελάσει προς την Κωνσταντινούπολη, να εκθρονήσει τον αποτυχημένο Σουλτάνο και να βάλει στη θέση του τον Μοχάμετ Άλι. Όμως, ο Μοχάμετ Άλι ήταν εντελώς ανεπιθύμητος από τις μεγάλες δυνάμεις, διότι ήταν ένας ιδιοφυής ηγέτης, είχε μεταβάλει την Αίγυπτο σε σύγχρονο κράτος, είχε φτιάξει σύγχρονο στρατό που δεν είχε η Οθωμανική Αυτοκρατορία, είχε συντρίψει τους πάντες, είχε καταλάβει τη Λιβύη, το Σουδάν, την Αιθιοπία, τη Σαουδική Αραβία και επίσης είχε καταργήσει τα μνημόνια στην Αίγυπτο, δηλαδή τις διομολογήσεις, δηλαδή τις εμπορικές συμφωνίες που είχε η Οθωμανική Αυτοκρατορία με Άγγλους, Γάλλους, Ρώσους κτλ. Αυτά τα είχε καταργήσει, δηλαδή είχε δημιουργήσει ένα ισχυρό εθνικό κράτος εν κράτη στην Αίγυπτο. Αυτά λοιπόν οι ξένοι τα ξέρανε και δεν θέλανε με τίποτα την επιτυχία του Ιμπραήμ και στη συνέχεια την προώθηση του Μοχάμετ Άλι στην απόκτηση του ελέγχου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Επομένως, το κίνητρο του Ιμπραήμ είναι σαφές. Μένει τώρα να δούμε τι έγινε στη συνέχεια. Η θεωρία ότι ο Ιμπραήμ κατέστειλε την Επανάσταση είναι μία ικτρή παρερμηνία. Πράγματι, από το Φεβρουάριο μέχρι τον Ιούνιο του 25, ο Ιμπραήμ διεξήγαγε ένα είδος blitzkrieg, κεραυνοβόλη πολέμου. Συνέτριψε τα ελληνικά στρατεύματα στην Σφακτηρία, στο Μανιάκι, στην Τραμπάλα, στην Τριπολιτσά. Μέχρι τον Ιούνιο του 25 νικούσε συνεχώς. Ο Κολοκοτρώνης βγήκε άρον-άρον από τη φυλακή που τον είχαν βάλει. Τον ξαναέκαναν αρχιστράτηγο. Προσπάθησε εκείνη την ώρα που όλα γκρεμίζονταν να συγκροτήσει στρατό με πολύ μεγάλη δυσκολία. Τέλος πάντων, φτάνουμε το καλοκαίρι του 25 που ο Ιμπραήμ φτάνει στην Τριπολιτσά, η οποία είναι τελείως κατεστραμμένη. Και από εκεί και πέρα λοιπόν αλλάζει το τοπίο, διότι ο Ιμπραήμ αποφασίζει να καταλάβει τον Άφλιο. Τον Άφλιο είναι το μεγαλύτερο φρούριο εκείνη την εποχή της Ανατολικής Μεσογείου και οπωσδήποτε της Πελοποννήσου. Ελέγχεται από τους Έλληνες και πρέπει οπωσδήποτε να καταληφθεί, γιατί χωρίς τον Άφλιο δεν ελέγχει τίποτα. Εκεί βρίσκεται η κυβέρνηση ελληνική, έτσι, οι αρχές, τα πολεμοφόδια κτλ. Κατεβαίνει λοιπόν προς τον Άφλιο, αλλά στους μήλους τον περιμένουν ο Υψηλάτης, ο Μαυρομιχάλης και ο Μακρυγιάννης και τον συντρίβουν. Ο Ιμπραήμ υφίσταται συντριβή στη μάχη των μήλων τον Ιούνιο του 1825. Και από εκεί και πέρα, μέχρι το Σεπτέμβριο του 27, ο Ιμπραήμ μόνον αποτυχίες κατάγει. Ανοίξτε την ιστορία του ελληνικού έθνους, δεν σας παραπέμπω σε άλλες πηγές, πιο αν θέλετε εξειδικευμένες. Ανοίξτε την ιστορία του ελληνικού έθνους και δείτε όλες τις μάχες που διεξήχθησαν από το καλοκαίρι του 25 μέχρι το φθινόπωρο του 27, δηλαδή τον Αβαρίνο. Ο Ιμπραήμ επί δύο χρόνια ιτάτο συνεχώς, η κορυφαία του ιτήθηκε όταν πήγε να καταλάβει τη Μάνη δύο φορές, στη Βέργα, στον Πολυάραβο, προσπάθησε να προσπελάσει στη Μάνη από την Τζαγκονιά, απέτυχε παταγωδός, ιτήθηκε στο Μπραστό και στην Καστάνιτσα, αλλά η μεγάλη του συντριβή είναι τον Αύγουστο του 26, όταν επιχειρεί να κατέβει με ένα τεράστιο στράτευμα 10.000 με κανόνια, πυροβολικό, μηχανικό, να κατέβει από τη Σπάρτη προς τη Μάνη και στα χάνια της θάραψας επιχειρεί να εισέλθει στη Μάνη, όπου στον Πολυάραβο διεξάγεται μια τεράστια μάχη, την οποία εγώ θεωρώ εισάξια με τα Βερβενάκια, όπου 1050 Μανιάτες συντρίβουν τον Ιμπραήμ. Και όχι μόνο τον συντρίβουν, αλλά επιπλέον ο Ιμπραήμ παρολίγο να σκοτωθεί, διότι υφίσταται επίθεση δολοφονική από Μανιάτες και γλιτώνει παρατρίχα. Τα μαζεύει αρονάρων και φεύγει. Λοιπόν, δύο χρόνια και έξι μήνες ο Ιμπραήμ προσπαθεί να ελέγξει την Πελοπόννησο. Αποτυχάνει να καταλάβει τη Μάνη, αποτυχάνει να καταλάβει τον Άφλιο, αποτυχάνει να συλλάβει το και να εξοντώσει τον Κολοκοτρώνη, αποτυχάνει να σβήσει τις εστίες. Οι πηγές αναφέρουν έως και 60.000 Άραβες νεκρούς στα 2,5-7 χρόνια. Έχει συνεχή γραμμή ανεφοδιασμού από την Αλεξάνδρεια και παρά τα αυτά δεν μπορεί να ελέγξει μια περιορισμένη έκταση γης που είναι η Πελοπόννησο. Καταφεύγει στο τέλος από την απόγνωσή του στην εκθεμελίωση. Ανασκάπτει τα χωριά, κόβει τις ελιές, καίει τα πάντα. Γιατί είναι σε απόγνωση. Στο τέλος προσφεύγει στη Δωροδοκία μέσω του Νενέκου. Και εκεί αποτυχάνει. Τα χωριά που προσκυνάνε, όταν φεύγει ο Ιμπραήμ, ξεπροσκυνάνε.
Ο Κολοκοτρώνης σου στέλνει το μήνυμα της απολύτου αδιαλαξίας, ότι και ένας από εμάς θα μείνει ζωντανός, δεν πρόκειται να σταματήσουμε να σε πολεμάμε. Η δε εκτέλεση του Νενέκου και άλλων προσκυνημένων, με το σύνθημα φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους, τελικώς ακυρώνει το εγχείρημα του Ιμπραήμ. Ο Ιμπραήμ, το φθινόπωρο του 27, έχει πλήρως αποτύχει να καταστήλει την επανάσταση. Πλήρως. Επιπλέον βρίσκεται σε μια τραγική ψυχολογική κατάσταση. Ο στρατός του έχει διαλυθεί, το ηθικό του έχει καταρακωθεί και έχει εμπλακεί, δηλαδή μοιάζει η κατάσταση του Ιμπραήμ, στρατηγική, με αυτό που με το Βιετνάμ. Εγώ αποκαλώ την εμπλοκή του Ιμπραήμ σε μια μαύρη τρύπα από την οποία δεν μπόρεσε να βγει, τουρκο-αιγυπτιακό Βιετνάμ. Λοιπόν, γιατί όμως έπρεπε να πιστούμε ότι ο Ιμπραήμ κατέστειλε την Επανάσταση? Γιατί διάφοροι θεσμικοί ιστορικοί, όπως ο φίλος μου Βερέμης, αλλά και άλλοι, επαναλαμβάνουν διαρκώς ως παπαγάλι τη φράση «Ο Ιμπραήμ κατέστειλε την Επανάσταση», ενώ κάτι τέτοιο είναι εντελώς αντίθετο προς τις πηγές και λειτουργεί ως ιδεολόγημα. Μια θεωρία που δεν στηρίζεται από τις πηγές δεν είναι θεωρία, είναι ιδεολογία. Θα έρθω λοιπόν τώρα σε αυτό το δεύτερο ερώτημα, ξεκινώντας από το τι έγινε με τον Ναβαρίνο. Λοιπόν, επομένως λοιπόν έρχεται τώρα τον Ναβαρίνο. Η αντίληψη που έχουμε είναι ότι τον Ναβαρίνο μας έσωσε από το αδιέξοδο και μας ελευθέρωσε. Για να δούμε αν είναι έτσι λοιπόν. Γίνεται λοιπόν τον Ναβαρίνο και πράγματι λοιπόν συντρίβεται ο Τούρκο-Αιγυπτιακός στόλος, μόνον που τα αποτελέσματα του Ναβαρίνου δεν είναι η ελευθερία της Ελλάδος όπως νομίζουμε. Καταρχήν ο Σουλτάνος πέταξε κλωτσιδών από το γραφείο του τους πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων που πήγαν να του ανακοινώσουν τον Ναβαρίνο. Αδιάλακτος αρνήθηκε οποιαδήποτε συζήτηση. Ο Ιμπραήμ ουδόλως εγκατέλειψε την Ελλάδα μετά τον Ναβαρίνο. Γνωρίζετε ότι ο Ιμπραήμ έμεινε ακριβώς ένα χρόνο μετά την αμαχία του Ναβαρίνου στην Ελλάδα και εκένωσε την Πελοπόννησο τον Οκτώβριο του 28. Επομένως, ούτε ο Ιμπραήμ έφυγε, ούτε η Ελλάδα ελευθερώθηκε με τον Ναβαρίνο. Την άνοιξη του 1828, ο Σουλτάνος διέπραξε ένα μοιραίο σφάλμα, απηγόρευσε την αυσιπλοεία, τη διέλευση των ρωσικών πλοίων από το Βόσπο, για να εκδικηθεί τη Ρωσία που συμμετείχε στον Ναβαρίνο. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο Τσάρος συγκροτεί θηριώδες στράτευμα, εισβάλλει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, κατεβαίνει από το Δούναβι. Ο πόλεμος κρατάει ένα χρόνο και τρεις μήνες και το φθινόπωρο του 29, είμαστε ήδη, προσοχή, δύο χρόνια μετά τον Ναβαρίνο, η Ελλάδα δεν έχει ελευθερωθεί. Το φθινόπωρο του 29 φτάνει ο ρωσικός στρατός στην Αδριανούπολη και πανικόβλητος πλέον ο Σουλτάνος, βλέποντας το κράτος του να διαλύεται, υπογράφει το περίφημο πρωτόκολλο της Αδριανούπολης, με το οποίο, προσοχή, άρθρον πρώτον δέχεται να ξανανοίξει ο Βόσπορος για τα ρωσικά πλοία και μόνο στο τρίτο άρθρο του πρωτοκόλλου της Αδριανούπολης περιλαμβάνεται, προβλέπεται η ελληνική ανεξαρτησία. Δηλαδή η ελληνική ανεξαρτησία είναι ένα είδος παρενέργειας του ρωσοτουρκικού πολέμου που έγινε για τον έλεγχο των στενών. Δεν ήρκεσε όμως μόνο αυτό. Το 28 το καλοκαίρι οι Γάλλοι αποφασίζουν να μπουν και αυτοί στο παιχνίδι. Συγκροτείται λοιπόν στρατιά 10.000 Γάλλων υπό το στρατάρχη Μεζόν, η οποία αποστέλλεται στην Ελλάδα. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι Άγγλοι προσπαθούν να προλάβουν την γαλλική παρέμβαση, ο Κόδερικτον πηγαίνει στην Αίγυπτο, συνεννοείται με τον Μοχάμετ Άλι και υπογράφεται η συνθήκη της Αλεξανδρίας, σύμφωνα με την οποία ο Μοχάμετ Άλι αναλαμβάνει να διατάξει τον Ιμπραήμ να επιστρέψει πίσω στην Αίγυπτο και βάσει αυτής της συμφωνίας τον Οκτώβριο του 28 ο Ιμπραήμ επιστρέφει. Άρα λοιπόν έχουμε Γάλλο-Τουρκικό πόλεμο το 28, Ρώσο-Τουρκικό πόλεμο το 28-29, για να φτάσουμε στο πρωτόκολλο της Αδριανούπολης στο Σεπτέμβριο του 29, όπου και πάλι η επανάσταση δεν έχει τελειώσει ακόμα, διότι τέλος του Σεπτεμβρίου γίνεται η μάχη της Πέτρας, όπου υψηλά της νικά τα τουρκικά στρατεύματα που βρίσκονται στη στερεά Ελλάδα. Και φτάνουμε λοιπόν το Φεβρουάριο του 1830, άρα είμαστε ήδη 2,5 χρόνια μετά τον Ναβαρίνο, έχουν μεσολαβήσει δύο ακόμα πόλεμοι, για να υπογραφεί το πρωτόκολλο του Λονδίνου, η συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία δημιουργείται το ελληνικό κράτος, και θέλω παρακαλώ κάποιος να μου πει πού στηρίζεται, πού θεμελιούται το σχήμα ότι ο Ιμπραήμ κατέστειλε την Επανάσταση και ήρθαν οι ξένοι με τον Ναβαρίνο και μας ελευθέρωσαν. Δεν υπάρχει αυτό. Η Επανάσταση οδηγήθηκε σε επιτυχία
διότι οι Έλληνες νίκησαν τους Τούρκους, διότι οι Έλληνες άντεξαν την εισβολή του Ιμπραήμ, διότι ο Ιμπραήμ απέτυχε να καταστήλει την Επανάσταση, διότι η Ελληνική Επανάσταση είχε κλείσει δεκαετία και δεν τελείωνε και είχε εξελιχθεί στη μεγάλη πληγή της Ευρώπης, διότι οι Τούρκοι απέτυχαν να καταστήλουν την Ελληνική Επανάσταση. Την Ελλάδα ελευθέρωσαν οι Έλληνες, οι δε μεγάλες δυνάμεις έπαιξαν το ρόλο τους, αλλά για να δούμε λοιπόν τώρα σε αυτό το σημείο, γιατί παρενέβησαν στον Αβαρίνο οι μεγάλες δυνάμεις. Παρενέβησαν για να ελευθερώσουν την Ελλάδα από τους Τούρκους. Είχα την πολύ μεγάλη τύχη, αγαπητοί φίλοι, όταν σπούδαζα στη Γενέβη, να παρακολουθήσω ένα σεμινάριο του Σμπίγνιου Μπρεζίνσκι, του Συμβούλου Ασφαλείας, του Πρόεδρου Κάρτερ και του θεωρούμενου μεγαλύτερου γεωστρατηγικού αναλυτή του κόσμου. Ο Μπρεζίνσκι, λοιπόν, είχε διαμορφώσει τη θεωρία της παγκόσμιας κακέρας. Δηλαδή, ότι το παιχνίδι παίζεται σε πλανητικό επίπεδο και για να καταλάβεις ένα γεγονός, πρέπει να το εντάξεις σε αυτή την παγκόσμια κακέρα. Το Ναβαρίνο υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες ναυμαχίες του 19ου αιώνα. Έγινε τέτοια τεράστια ναυμαχία γιατί οι ξένοι αγαπούσαν τους Έλληνες και να τους ελευθερώσουν. Η πραγματικά το λοιπόν, για να μην μακρηγορήσω, είναι ότι την εποχή εκείνη η Μεγάλη Βρετανία, που είναι η παγκόσμια υπερδύναμη, έχει απικιοποιήσει τις Ινδίες. Έχει δημιουργήσει την τεράστια αυτοκρατορία της στην Ινδική υποήπειρο. Ινδία, Πακιστάν, Μπαγκλαντές, Νεπάλ, Καθμαντού, κλπ. Όλα αυτά είναι ειδικά. Αυστραλία από κάτω, Νέα Ζηλανδία. Έχει μια τεράστια αυτοκρατορία. Η πρόσβαση σε αυτή την αυτοκρατορία για τα αγγλικά πλοία, τα οποία μεταφέρουν στρατό, βιομηχανικά προϊόντα, τα οποία πολλούνται εκεί, και αντιστρόφως τα πλοία που γυρίζουν από εκεί στην Αγγλία και μεταφέρουν πρώτες ύλες και εργάτες, γίνεται με τον περίπλου της Αφρικής. Τα πλοία, δηλαδή τα αγγλικά, ξεκινάνε από το Λονδίνο, κατεβαίνουν, παραπλέουν την Ευρώπη, Ισπανία, Δυτική Αφρική, περνάνε από το ακροτήριο της Καλής Ελπίδος και ανεβαίνουν προς τον Ινδικό ωκεανό. Περίπλους τεράστιος, επικίνδυνος και πανάκριβος. Υπάρχει εναλλακτική οδός συντομότερα. Ποια είναι αυτή? Γιβραλτάρ, Μάλτα, Κρήτη, Κύπρος, Σουέζ. Ήδη λοιπόν ο Ναπολέον είχε προσπαθήσει να κόψει τη διόρυβα του Σουέζ και όλη η φοβερή μάχη που δόθηκε στην Αίγυπτο μεταξύ των Άγγλων και των Γάλλων ήταν ακριβώς διότι ο Ναπολέον θέλησε να προλάβει την πρόσβαση των Άγγλων στον Ινδικό ωκεανό μέσω Σουέζ. Απέτυχε παταγωδός. Ακολουθεί λοιπόν τώρα η Ελληνική Επανάσταση. Έχουμε τον Μοχάμετ Άλι, ο οποίος προσπαθεί να γίνει χαλίφη στη θέση του χαλίφη. Σε εκείνο το σημείο λοιπόν έρχονται οι Άγγλοι και από πίσω τους οι Γάλλοι και οι Ρώσοι και προκαλούν την ναυμαχία του Ναβαρίνου. Στην ναυμαχία του Ναβαρίνου εξαερώνεται η δύναμη στρατιωτική, η ναυτική στρατιωτική δύναμη του Μοχάμετ Άλι και στη συνέχεια ο Μοχάμετ Άλι εξωθείται στην ανεξαρτησία της Αιγύπτου υπό αγγλική προστασία. Αρχικά αντιδρά διότι αυτός είχε άλλο σκοπό, να ελέγξει την Οθωμανική Αυτοκρατορία και γι' αυτό το 1831, 4 χρόνια μετά τον Ναβαρίνο, ο Ιμπραήμ εκστρατεύει μέσω Συρία, Παλαιστίνης και Συρίας, φτάνει στη Μικρά Ασία, συντρίβει τα Οθωμανικά στρατεύματα υπό το μεγάλο βεζίρι πλέον και αρχιστράτηγο Κιουταχή, ο Κιουταχής έχει προαχθεί σε μεγάλο βεζίρι εκστράτηγο, και τον σταματάνε στην Προύσα, προσέξτε παρακαλώ, στρατεύματα, αγγλικά, γαλλικά και ρωσικά, η ίδια σύνθεση του Ναβαρίνου, σταματάει τον Ιμπραήμ στην Προύσα. Από εκεί αμέσως φωτίζεται τι πράγματι έγινε στο Ναβαρίνο και γιατί βήθησαν τον Ιμπραήμ στο Ναβαρίνο. Για τον ίδιο λόγο που τον σταμάτησαν στην Προύσα, για να μην πάρει την Κωνσταντινούπολη. Το 1841 οι Άγγλοι βομβαρδίζουν την Αλεξάνδρεια και υποχρεώνουν τον Μοχάμετ Άλι να κηρύξει την ανεξαρτησία της Αιγύπτου και ο ίδιος ο Μοχάμετ Άλι να γίνει Σουλτάνος και να ιδρύσει την δυναστεία του. Ο επόμενος Σουλτάνος ήταν ο ίδιος ο Ιμπραήμ. Βασίλευσε ο Ιμπραήμ για μερικούς μήνες, πέθανε. Και οι Άγγλοι αρχίζουν τις διαδικασίες για την απικιοποίηση της Αιγύπτου και την κατασκευή της διόρυγας του Σουέζ, η οποία τελικώς επιτυχάνεται το 1875 και οι Άγγλοι, ελέγχοντας πλέον το Γιβραλτάρ, τη Μάλτα, την Ελλάδα, την Κύπρο και το Σουέζ, διαμορφώνουν αυτή την συντετμημένη οδό που τους οδηγεί με απίστευτα υπερκέρδη και απίστευτη εξοικονόμηση κόστους. Μιλάμε τώρα για
για τον έλεγχο της παγκόσμιας οικονομίας. Έτσι, αυτό παίχτηκε λοιπόν στο Ναβαρίνο. Ο έλεγχος της παγκόσμιας οικονομίας και ο έλεγχος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Επομένως, το σχήμα ότι ο Ιμπραήμ κατέστειλε την Επανάσταση, ήρθαν οι φιλάνθρωποι ξένοι να μας σώσουν από το αδιέξοδο και μας ελευθέρωσαν, είναι μια κατασκευή η οποία εγένετο για να θεμελιωθεί επάνω της η αγγλική αποικιοκρατία στο ελληνικό κράτος το 19ο αιώνα. Δηλαδή ο ελληνικός λαός να πιστεί ότι απέτυχε μόνος του να ελευθερωθεί, άρα να κατασταλεί η αυτοπεποίθησή του, να κατασταλεί η συνέστηση ότι 1500 κατσικοκλέφτες του Μοριά και της Ρούμελης εξευτέλησαν και συνέτριψαν μια αυτοκρατορία που εκτινόταν από το Δούναβη μέχρι τον Νείλο και από τον Ινδικό ωκεανό μέχρι τον Ατλαντικό, να πιστούν οι Έλληνες ότι οφείλουν την ελευθερία τους στην παρέμβαση των ξένων και επ' αυτής της πειθούς να θεμελιωθεί η αποικιοκρατία και ο έλεγχος της Ελλάδας. Εγώ πιστεύω ότι ακόμα και τα μνημόνια της περασμένης δεκαετίας έχουν ως βάθος στο ελληνικό υποσυνείδητο, θεμέλιο, το βάθος του ελληνικού υποσυνείδητου που είναι η, αν θέλετε, η αποδοχή της, του ζωτικού ψεύδους, όπως το ονομάζω, του Ναβαρίνου. Πάνω στο ζωτικό ψεύδος του Ναβαρίνου λειτουργεί 200 χρόνια το ελληνικό κρατήδιο και δεν μπορεί να πάρει τα πάνω του, γιατί οι Έλληνες έχουν πιστεί ότι είναι ανίκανοι να υπάρξουν μόνοι τους χωρίς την ξένη προστασία και παρέμβαση. Λοιπόν, θέλω να κλείσω ευχαριστώντας θερμά για αυτή την, για το χρόνο σας και την φιλοξενία σας, λέγοντας ότι αυτό το οποίο φτιάχτηκε στην Ελλάδα μετά την Ελληνική Επανάσταση και κυρίως μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια, είναι ο κλασικός τύπος που ονομάζει η Αμερικανική Πολιτική Επιστήμη το fail state. Οι Αμερικανοί είναι οι μόνοι που δεν ήφαναν αποικιοκρατικούς δεσμούς με την Ελλάδα. Διότι η ενίσχυση στον εμφύλιο πόλεμο και στη συνέχεια το σχέδιο Marshall και οι παρεμβάσεις τους, αν θέλετε, κάθε φορά που υπάρχει κρίση με την Τουρκία κτλ., ήταν πάντα στην κατεύθυνση του να μας κάνουν υπεύθυνος της μοίρας μας. Αντιθέτως, οι τρεις προστάτητες δυνάμεις του 19ου αιώνα είχαν φτιάξει ένα πλέγμα προστασίας, παύλα εξάρτησης, το οποίο αποσκοπούσε περισσότερο στο να λειτουργήσει η Ελλάδα ως πυθύνη όργανο στον διεθνή καταμερισμό εργασίας, να αποσπώνται οι πόροι, η πλουτοπαραγωγή της Ελλάδας, η Ελλάδα να μην αναπτύξει βιομηχανία, να μην γίνει οικονομικά αυτόνομη, να η άρχουσα τάξη, η ελίτη ελληνική, να ελέγχεται πλήρως από τους μηχανισμούς αυτούς τους αποικιοκρατικούς και στην ουσία να είμαστε πάντοτε υποκειδαιμονία. Θεωρώ ότι σήμερα είναι μια στιγμή κατά την οποία οι Έλληνες μπορούν να αρχίσουν να σκέπτονται διαφορετικά. Η δική μου συμβολή είναι σε αυτό. Εάν δούμε πραγματικά τι συνέβη το 21 και αν δούμε πραγματικά τι συνέβη στην ιστορία μας, θα αλλάξει η συνείδησή μας. Ψευδής θέαση της ιστορίας γεννά ψευδή συνείδηση. Αληθινή θέαση της ιστορίας γεννά αληθινή συνείδηση. Και η αληθινή συνείδηση θα μας ελευθερώσει, είναι αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, η αλήθεια ελευθερώσει εμάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Κύριε Μελωτόπουλε, ευχαριστώ για την διάδεξή σας και έχω μία ερώτηση. Εγώ είμαι από τη Μεσσηνία, όπως ξέρετε, και γίνονται όλες αυτές οι γιορτές για τον Ναβαρίνο και εκείνο και γιατί το είπατε πράγματα απόψε που πραγματικά πρώτη φορά τα άκουσα και είναι λογικά αυτά που είπατε και εντάξει, τα μίλησατε πολύ σωστά. Γιατί το ελληνικό κράτος δίνει τόση μεγάλη σημασία στον Ναβαρίνο και σε όλα τα άλλα κτλ. Γιατί είναι μια άλλη ιστορία. Άκουσα διαφορετική ιστορία απόψε. Μπορείτε να μου πείτε γιατί? Κοιτάξτε, νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο απάντησα με την εξής έννοια. Αμέσως μετά την Επανάσταση, ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, που ήταν το όργανο της αγγλικής πολιτικής στην Ελλάδα και αρχηγός του Αγγλικού Κόμματος, άλλωστε, δεν το έκρινε, είναι αυτός που ανέδειξε τον Ναβαρίνο στο καταλυτικό γεγονός της ελληνικής ανεξαρτησίας. Ο Μαυροκορδάτος είναι αυτός που καθιέρωσε την, αν θέλετε, τον εορτασμό του Ναβαρίνου. Αυτός που ζήτησε να τιμηθούν οι αξιωματικοί που πολέμησαν στον Ναβαρίνο. Διότι έπρεπε οι Έλληνες να πιστούν ότι στα Ναβαρίνο οφείλουμε την ανεξαρτησία μας, ότι το Ναβαρίνο έγινε για την ελευθερία της Ελλάδας, ενώ η πραγματικότητα είναι ότι ούτε στο Ναβαρίνο οφείλουμε την ανεξαρτησία μας. Την οφείλουμε σε σειρά γεγονότων.
Ούτε και το Ναβαρίνο έγινε για την ελευθερία της Ελλάδας. Το Ναβαρίνο έγινε για να ανοίξει ο δρόμος για τον Ινδικό ωκεανό Μεσογείο. Υπάρχουν απίστευτες πηγές ενδιαφέρουσες για αυτό το θέμα. Σε κάποια άλλη στιγμή, αν έχουμε χρόνο, θα μπορώ να σας διηγηθώ μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία. Αλλά είναι φανερό ότι το ελληνικό κράτος λειτουργεί κάτω από μια συνθήκη, την οποία πρέπει να αναπαράγει, που είναι η διαστρέβλωση της ιστορικής πραγματικότητας. Και αυτό έχει πείσει πλέον, αν θέλετε, και τον ελληνικό λαό, ότι τα πράγματα έγιναν έτσι. Οπότε αναγκαστικά και εμείς ακολουθούμε αυτό το σχήμα. Να σας πω και ένα άλλο παράδειγμα, ότι εσχάτως αμφισβητείται 25 Μαρτίου σήμερα έναρξη επανάσταση. Μάλιστα, η κυρία Σάκη Λαροπούλου επήγε στη Μάνη πέρσι, στην Αρεόπολη, 17 Μαρτίου, για να κατά κάποιο τρόπο να ενισχύσει τη μετατόπιση της ημερομηνίας αυτής. Όλα αυτά είναι σε ένα πλαίσιο αποδόμησης της ελληνικής, της ιστορικής πραγματικότητας. Λοιπόν, η αλήθεια είναι η εξής. 25 Μαρτίου είναι ορθώς η μέρα κατά την οποία εορτάζουμε την ελληνική επανάσταση, διότι είναι η ημερομηνία την οποία η Φιλική Εταιρεία όρισε ως το ορόσημο για την έκρηξη της επανάστασης. Η Φιλική Εταιρεία, λοιπόν, έχουμε αναφορές από το 1820, ότι έστειλε αποστόλους στην Ελλάδα το χειμώνα να ενημερώσουν όλους τους ενελλάδη φιλικούς από την Οδυσσό, να τους ενημερώσουν ότι του χρόνου του Ευαγγελισμού θα ξεσπάσει η επανάσταση. Βέβαια, δεν ξεκίνησε πράγματι 25 Μαρτίου, ξεκίνησε σε διάφορα σημεία ταυτόχρονα. Έτσι, στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη, μετά στη Ρούμελη κτλ. Είχαμε την απελευθέρωση των Καλαβρίτων 21 Μαρτίου, της Καλαμάτας 23, έτσι έχουμε. Αλλά το γεγονός ότι είχε οριστεί αυτή η ημερομηνία μας δίνει το δικαίωμα να τη θεωρήσουμε ως τυπικά την αρχή της Επανάστασης. Λοιπόν, οι πηγές απαντούν σε όλα. Και οι πηγές είναι σαφείς και δεν κοροϊδεύω. Θέλει κάποιος άλλος να κάνει κάποια ερώτηση στον κύριο Μελετόπουλο? Κύριο Μαλασπίνα, άνοιξε τον ήχο σου. Χρήστο, άνοιξε τον ήχο σου. Okay. Χρήστο, άντε. Θέλω να ρωτήσω, κύριε καθηγητά, αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπατε απόψε και τα οποία θα πρέπει βεβαίως να γίνουν γνωστά στον ελληνικό λαό. Το ερώτημά μου είναι με ποιον τρόπο θα γίνουν γνωστά, γιατί δεν μπορεί φυσικά ο ελληνικός λαός να παρακολουθήσει όλος την διάλεξή σας. Έχετε κάτι στο μυαλό σας που θα βοηθήσει προς την κατεύθυνση να γίνουν γνωστά όλα αυτά τα ντοκουμέντα και όλες αυτές οι πηγές στον ελληνικό λαό? Ακούστε, από το 2021, στην επέτειο των 200 χρόνων, μέχρι σήμερα έχω πραγματοποιήσει περίπου 400 διαλέξεις στην Ελλάδα και διαδικτυακές. Έχω πάει μέχρι το Βόλακα της Δράμας για να μιλάω για την Επανάσταση. Φαίνεται ότι αυτή η ανάλυση που κάνω της Επανάστασης, βασισμένη, επαναλαμβάνω, ως επιστήμον με δύο διδακτορικά, αποκλειστικά σε πηγές και όχι σε παραμύθια της Χαλιμάς, εισαγόμενες θεωρίες κτλ. Φαίνεται ότι αυτή η ανάλυση που κάνω έχει απήχηση, διότι βλέπω ότι πολλές ομιλίες μου στο YouTube, ας πούμε και η δική σας ομιλία φαντάζομαι θα έχει την ίδια απήχηση, έχουν τεράστια τηλεθέαση. Επίσης βλέπω ότι συζητείται ευρύτατα πλέον αυτή όχι, δεν είναι αναθεώρηση της ιστορίας, είναι η επιστροφή στην πραγματικότητα, έτσι. Εγώ κάνω άρση της αναθεώρησης. Λοιπόν, δεν μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω από αυτό. Έχω απέναντί μου, αλλά τους αντιμετωπίζω με επιτυχία, πιστεύω, τους συστημικούς ιστορικούς, οι οποίοι με λύσα προσπάθησαν να αμαυρώσουν τον Κολοκοτρώνη, αν είναι δυνατό ποτέ, απέτυχαν παταγωδώς, έτσι, να υποβαθμίσουν, ας πούμε, την ελληνική, τον Ανδρεία και την ελληνική γενναιότητα της Επανάστασης, να αναδείξουν το Μαυροκορδάτο ως το σημαντικό πρόσωπο σε σημείο ανταγωνιστικό προς τον Κολοκοτρώνη. Εδώ υπήρξαν Έλληνες καθηγητές του εξωτερικού, μάλιστα ένας καθηγητής που είναι και γράφει σε καθημερινή εφημερίδα, είναι στην Αγγλία καθηγητής και είναι και φίλος του Πρωθυπουργού, ο οποίος ανήμερα 25 Μαρτίου του 2021 εξεφώνησε τον πανηγυρικό στην Ασόη και είπε ότι η Ελληνική Επανάσταση ήταν Οθωμανικός εμφύλιος πόλεμος. Επιλέξει. Υπάρχει το βίντεο. Λοιπόν, έχω απέναντί μου αυτούς. Δεν είμαι μόνος μου. Μαζί μου υπάρχουν πολύ σοβαροί άνθρωποι.
Είμαστε ιστορικοί με ανεξάρτητη συνείδηση, ελεύθερο πνεύμα, μελετάμε τις πηγές και προσπαθούμε να διαφωτίσουμε τον ελληνικό λαό για το ποιος είναι. Γιατί όλη αυτή η συζήτηση αυτό αφορά, το ποιοι είμαστε. Ακριβώς. Έτσι, και αν καταλάβουμε ποιοι είμαστε, ότι είμαστε ένα αρχαίο έθνος το οποίο εδιώκησε τον πλανήτη επί 3.000 χρόνια στην αρχαιότητα, στην ελληνιστική εποχή, στο Βυζάντιο, ότι κατορθώσαμε να συντρίψουμε μια τεράστια αυτοκρατορία, την Οθωμανική, ότι έχουμε αναδείξει σπουδαίο πολιτισμό, ότι αυτή τη στιγμή και σήμερα που μιλάμε, που αυτό το κράτος είναι σε ικτρή κατάσταση, όμως οι Έλληνες στο εξωτερικό διαπρέπουν, έτσι στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ένα βασικό συστατικό της αμερικανικής ελίτ το ελληνικό στοιχείο, αλλά και στην Ευρώπη κτλ. Αν καταλάβουμε λοιπόν ποιοι είμαστε, θα μπορέσουμε να αλλάξουμε τη μοίρα μας. Και για εμένα ο σκοπός μου είναι αυτός, οι Έλληνες να αποκτήσουν αυτογνωσία βάσει των πραγματικών γεγονότων και να βγάλουν από πάνω τους το πέπλο της μιζέριας και της, αν θέλετε, αυτής της, του αυτοεκτιρμού τον οποίο μας έχουν επιβάλει οι διάφοροι συστημικοί ιστορικοί μας. Να βγάλουμε τον επέσχυντο τίτλο της ψωροκόστενας. Ακριβώς. Βαρδί, θέλεις να ρωτήσεις κάτι, έχεις κάποια ερώτηση? Όχι, εγώ ακούμε πολύ προσοχή αυτά και πραγματικά, εντάξει, είναι πράγματα που δεν τα γνωρίζαμε και χάρηκα για αυτό που είπατε, κύριε καθηγήτα, ότι αυτό είναι κάτι που το έχετε πάρει από ό,τι καταλαβαίνω σαν ένα έργο ζωής, να μεταφέρετε αυτή τη γνώση, γιατί εμείς που είμαστε νεότεροι, ίσως είμαι ο νεότερος εδώ στην παρέα, δεν γνωρίζουμε αυτά τα στοιχεία τα ιστορικά, που σίγουρα παίζουν ρόλο και για το μέλλον. Έτσι. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα τα παιδιά μου να γνωρίσουν αυτά που είπατε, έστω να το έχουν και σαν μία, ας το πούμε, μία υποψία, ότι αυτά που γνωρίζουν, που ξέρουν μέχρι στιγμής από το σχολείο, δεν είναι έτσι πραγματικά, έτσι. Και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Okay. Εγώ δεν έχω άλλη ερώτηση, κύριε Παρασκευάκο. Ακούμε. Καταρχάς να πω καλησπέρα στον καθηγητή μας, τον Μελέτη Μελετόπουλο, και θα αναφερθώ σε μία δήλωσή του που είναι αξιόλογη να αναφερθεί και εδώ. Ο κύριος καθηγητής το έχει αναφέρει σε πολλά φορά, αλλά θα ήθελα να το αναφέρουμε και εδώ, ότι ο Θεός υπέγραψε με την υπογραφή του την ελευθερία της Ελλάδος. Και αυτό ποιο ήταν? Ήταν ένα κομμάτι στο τουρκοπερσικό πόλεμο. Λοιπόν, αυτό δεν είχε ξανακουστεί ποτέ. Βλέποντας και ανασύροντας ιστορικά δεδομένα, επιβεβαιώνω ότι ο καθηγητής μας είχε δίκιο, ότι 50.000 στρατός τουρκικός πολεμούσε εκείνη την ώρα που εμείς διεκδικούσαμε την ελευθερία μας στο τουρκο-ιρανικό πόλεμο. Πράγματι, σας ευχαριστώ, κύριε καθηγητά, που μου δώσατε την ευκαιρία να το ακουμπήσω το θέμα. Το ακούμπησα καλά. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να γίνω γνώστης ενός πολύ δύσκολου θέματος, το οποίο δεν είχε αναφερθεί ποτέ. Εσείς το αναδείξατε, εμείς το παίρνουμε και θα το πάμε εκεί που πρέπει. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Okay, κύριε Παρασκευάκο, εσείς έχετε την τιμή να δώσετε ένα χαιρετισμό και θα κλείσω εγώ κατόπιν τη συνεδρίαση. Ωραία. Χαιρετίζοντας και εγώ με τη σειρά μου ως πρόεδρος Επιτροπής του Ελληνισμού του Τμήματος Σαχέβα ΧΙΤΖΙΕ 10 Περικλής, τον κομμάτερ Νίκο Παπαδόπουλο και ψυχή της σημερινής οργάνωσης και όχι μόνο, τον πρόεδρό μου Βαρδί Κορδερά που είναι και πρόεδρός μου, ναι, έτσι είναι, ναι, τον αδελφό Χρήστο Μαλασπίνα που είμαστε μαζί στην Επιτροπή Ελληνισμού, τον καθηγητή Μελέτη Μελετόπουλο για τις δράσεις που έχει κάνει για την ανάδειξη του ελληνισμού σε όλη την επικράτεια και στο εξωτερικό για την ιστορία της Ελλάδος. Θα αναφερθώ όμως, έχω μια άλλη εστίαση επάνω στα δρόμενα της ελληνικής επαναστάσεως. Θα μου επιτρέψει ο κύριος καθηγητής, βέβαια εκείνο και το στρατηγικό κομμάτι, το πολεμικό κομμάτι, το εξάντλησε σε βαθμό που δεν μπορεί κανείς να προσθέσει ούτε μία λέξη. Εγώ όμως, ξέρετε κύριε καθηγητά, έχω αναλώσει 50 χρόνια μελέτης.
ξέρετε, ως επιχειρηματίας και από δίπλα να μελετώ την ιστορία της πατρίδος μου, έτσι ώστε να είμαι ένας καλός Έλλην, όπως πρέπει και ο καθένας Έλλην να κάνει. Γιατί εγώ δεν είμαι κάτοικος, είμαι Έλληνας πατριώτης. Διαφοροποιείται. Έμεινα εδώ και λέω, ξέρεις κάτι, εδώ κάτι έχει γίνει. Από τα 2.500-3.000 χρόνια, 4.000 χρόνια, μέχρι και σήμερα. Οπότε, να δικαιούμε να λέγω μέλη. Τώρα, με όλα τα κακά και με όλα τα καλά που μπορεί να εμπεριέχει αυτή η έννοια. Πράγματι, το θέμα που επιλέχθηκε εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολη επιλογή. Αυτός που το επέλεξε, επιδίωξε να βγάλει, να βγάλει από μέσα κάτι πολύ ιδιαίτερο. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο το θέμα. Την Ελλάδα ελευθέρωσαν οι Έλληνες. Δηλαδή, υπάρχει ένα ερώτημα. Ποιος θα μπορούσε άλλο? Ναι, υπάρχει μια αρχή. Και εγώ πιστεύω, κατά τη δική μου εκτίμηση και εστίαση, ότι υπάρχει. Μέσα από δεδαλώδεις ιστορικές αναζητήσεις προέκυψε ότι έτσι είναι. Ότι οι Έλληνες απελευθερωθήκανε μόνοι τους. Μόνο που πρέπει εμείς να εστιάσουμε πώς έγινε. Κορονίδα αρχή όλων είναι η φιλική εταιρεία. Όλα μετά είναι στατικές, είναι πολεμικές σειράξεις, όλα αυτά είναι συνέπειες. Που εκφράζεται η ιστορία, το όραμα και τα ειδικά, τα ιδανικά ενός πανάρχαιου λαού των Ελλήνων. Ως καλοί αρχιτέκτονες σχεδίασαν με τον πιο με τις πιο μικρές λεπτομέρειες πώς θα υλοποιηθεί ένα στρατηγικό αφήγημα που όμοιό του δεν είχε παρουσιαστεί μέχρι τότε. Η ενεργοποίηση των ελληνικών παρικιών στην Ευρώπη, όπως της βλαχίας, της Μολδοβλαχίας στο Ιάσιο, φαναριώτες ηγεμόνες στο Ιγνάτιο, στο Κουγκρέστι, στη Βιέννη, ο Καποδίστριας, ο Κοραής στην Αστική Επανάσταση, Βενετία, Τεργέστη, Κουτσαμπάσιδες, Δημογέροντες, Κληρικοί και άλλος απλός λαός, καραβοκύριδες, έμποροι, κλέφτες, αρματολοί. Γι' αυτό δημιούργησαν και την αόρατη αρχή των 12 Αποστόλων. Η οργάνωση, η στρατηγική, η εξωτερική πολιτική που εφήρμοσαν για να επιτύχουν τη συνδρομή ακόμη και αυτών που είχαν συμφέροντα με τους Οθωμανούς. Χρήματα, όπλα, στρατιωτική, οργάνωση, δομή ήταν τα χαρακτηριστικά που εφήρμοσαν οι θηλυκοί. Ο βράχος που ήταν η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε τις δρογμές που με το κοπίδι οι θηλυκοί τον διέλυσαν. Είναι και η έννοια που μπορούμε να βάλουμε πώς έγινε ένα θηρίο ολόκληρο το οποίο όσοι έχουν διαβάσει πραγματικά θεωρείται αδύνατον. Η πτώση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ιδιαίτερα από 5 ανθρώπους που πολεμούσαμε εδώ. Έτσι λοιπόν οι Έλληνες όταν θέλουν μπορούν να επιτύχουν υψηλούς στόχους, ενωμένοι, πειθαρχημένοι, εκτελώντας αποφάσεις που θα τους πάνε μπροστά. Να σας ευχαριστώ, ευχαριστήσω πολύ που με ακούσατε και αν έχει ο κύριος καθηγητής να μου προσθέσει κάτι, παρακαλώ να τον ακούσει. Το τίτλο τον επέλεξε ο κύριος Μελετόπουλος, έτσι κύριε Μελετόπουλε, εσείς, ναι, βεβαίως. Εσείς επιλέξετε τον τίτλο, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι για να κλείσουμε την... Κοιτάξτε, ήθελα απλά να πω ότι είμαι ευτυχής που ήμουν μαζί σας απόψε, είστε όλοι πολύ σημαντικοί άνθρωποι, πιστεύω ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο δυναμικό ελληνικό και στην Ελλάδα και κυρίως εξωτερικό, αυτό το δυναμικό πρέπει με κάποιο τρόπο να ενεργοποιηθεί, για να σώσει αυτή τη δύσμυρη χώρα, η οποία υφίσταται συνεχώς πλήγματα, να αναδείξει μια καινούρια ελίτ στην Ελλάδα, διότι η προηγούμενη ελίτ έχει αποτύχει παταγωδό σε όλα. Έχει αποτύχει στη δημόσια διοίκηση, στην παιδεία, σε όλους τους τομείς, στην οικονομία. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει μια ερυπωμένη ύπαιθρο. Δεν υπάρχει βιοτεχνία, δεν υπάρχει βιομηχανία. Το κράτος δυσλειτουργεί με τραγικά αποτελέσματα όπως αυτό του σιδηροδρομικού ατυχήματος. Η πολιτική εκπροσώπηση των Ελλήνων δεν πιστεύω ότι είναι αντάξια αυτού του έθνους. Πρέπει να υπάρξει μια πιο σοβαρή εκπροσώπηση από ανθρώπους σοβαρούς, όριμους, έμπειρους, έντιμους. Και υπάρχει το δυναμικό γι' αυτό. Νομίζω πρέπει να πρωτοστατήσει, κατά τη γνώμη μου, ο ελληνισμός της ομογένειας, που είναι πιο υγιής γιατί είναι έξω από αυτή την
αυτό το τέλμα εδώ και να αναλάβει την πρωτοβουλία να ανασυγκροτήσει αυτή τη χώρα και να τη μεταβάλει από fail state σε ένα σοβαρό δυτικού τύπου κράτος, το οποίο θα είναι άξιο του ονόματός του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή νύχτα σας. Καλή νύχτα, ευχαριστούμε. Καλή νύχτα, καλή νύχτα, να είστε καλά. Γεια σας. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.